Το βλέπω εγώ, εντάξει, πάει στο πιο πολιτικό. Όχι, δεν κρατάω καμία απόσταση. Εγώ το αναδεικνύω ως πολιτικό ζήτημα. Εμείς δεν είμαστε δικαστές, επαναλαμβάνω. Υπάρχει ένα θέμα. Ότι υπήρχαν δυνατότητες να αυξηθούν οι έλεγχοι, να γίνουν έλεγχοι, να δούμε πώς. Εντάξει, πάντως αφού δεν είσαστε δικαστές, δεν είναι προσωπικό αυτό, γιατί εσείς όντως κρατάτε το μέτρο. Αλλά αφού δεν είσαστε δικαστές, μην αναφέρετε κάτι τρεις και λίγο του Παπαστάβρου, παραδείγματος χάρη. Παπαστάβρου. Το θέμα, επαναλαμβάνω, το θέμα είναι πολιτικό. Δεν ξέρω εγώ τι έχει γίνει. Επαναλαμβάνω, εσείς ξέρετε περισσότερο. Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι πολιτικό. Ναι, εσείς καλά το λέτε. Δυστυχώς για πρώτη φορά είδαμε να. Δηλαδή, είναι η καθυστέρηση, ας πούμε, της εξέτασης του πρώτου μάρτυρα, του βασικού μάρτυρα της υποθέσεως, είναι κάτι το οποίο ξενίζει τον κόσμο. Γιατί δηλαδή έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να πάει η ελληνική δικαιοσύνη? Γιατί εσείς παρεμβήκατε? Όχι, καθόλου. Παρενέβητε για κάθε να γίνει πιο γρήγορα. Κάθε άλλο. Τότε γιατί προσπαθείτε να το καρποθείτε? Όχι, δεν προσπαθώ να πιστωθώ. Εγώ ερωτηματικά για τις καθυστερήσεις βάζω. Δεν είπα εγώ ότι εμείς είπαμε να γίνει κάτι. Σωστό, να γίνει. Αλλά με τον ίδιο τρόπο που προκαλεί ερωτηματικά το γεγονός ότι άρχισε τόσο πολύ εξέταση του μάτρα, προκαλεί αντίστοιχα ερωτηματικά, θα σου πει ο άλλος, το γεγονός ότι εκλήθη την τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Τι να σας πω. Εντάξει. Εγώ θεωρώ εξαιρετικά κακή εξέλιξη για την πολιτική και την ουσία της το να μετατρέπουμε την αντιπαράθεση σε μια αντιπαράθεση στο οποίο ο ένας τα λέει το Α, ο άλλος τα λέει το Β. Αλλά όμως θέλω να πω κάτι σε αυτό, γιατί πάλι τα πράγματα δεν είναι εξωμένα. Εγώ δεν είδα σε κανένα σποτ ή σε καμία φύσα της Νέας Δημοκρατίας τον κύριο Φλαμπουράρη. Δεν είδα, παραδείγματος χάρη, σε οποιοδήποτε στέλεχος να εστιάζουμε για να πούμε οτιδήποτε για το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα, το δίθεν ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Γιατί να το δείτε, πρόεδρος, με συγχωρείτε πολύ. Το βλέπεις συνεχώς. Το Παπασταύρου και ο Κεφαλογιάννης είναι σε σποτ του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόεδρος σας. Λοιπόν, και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι βεβαίως η ορθή στάση είναι αυτή που τηρεί σήμερα ο κ. Παπάς. Αλλά αυτή δεν είναι η στάση που τηρεί το κόμμα του. Αυτή δεν είναι η στάση που έχετε τηρήσει συνολικά. Διότι όλη αυτή η συζήτηση, για παράδειγμα, εδώ να προκύψει μια πολύ εύκολη ερώτηση. Είναι 7 μήνες και πολιτική τους προτεραιότητα η Λίστα Λαγκάρ. Τέλεια. Πόσα χρήματα εισέπραξαν από αυτούς τους 7 μήνες από τη Λίστα Λαγκάρ? Απαντήθηκε το ερώτημα για να μην κουραζόμαστε. Μηδέν. Με συγχωρείτε. Επομένως, τι ακριβώς εγκαλείται αυτό το πράγμα? Μηδέν. Ο Αλεξιάδης, ο οποίος μας είπε ότι 152.600, είπε νούμερο. Είπε, είναι κάποια, δεν ξέρω πώς, αλλά είπε κάποια. Δεν είναι. Σας ξαναλέω, η ίσπραξη. Μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε. Δεν ξέρω αν την έχετε εδώ πέρα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα για το τι έχει εισπραχθεί. Όχι, δεν την έχουμε πρόκειται. Τέλος πάντων. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω, και για να τελειώνουμε τώρα, γιατί αυτό είναι μία ακόμα μυθολογία, είναι μία ακόμα από τους περίφημους μύθους, οι οποίοι καλλιεργήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ για να εδραιώσει την ηγεμονία. Να πω τι είναι ο μύθος. Ο μύθος είναι ότι στην πραγματικότητα, κάτι το οποίο διευκρινίσατε κι εσείς τώρα όμως, ότι το γεγονός ότι κάποιος βρίσκεται σε μία λίστα υπόπτων δεν σημαίνει ότι αυτόματα είναι ένοχος, δεν σημαίνει ότι αυτόματα προκύπτει εισόδημα και δεν σημαίνει, φορολογικό εννοώ, και δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυτό τελειώνει εύκολα. Προκύπτει μέσα από μία διαδικασία διασταυρώσεων. Η δε αιμονή για ταχεία εκαθάριση, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στο να απαλλαγούν. Γιατί αν είναι πλημελής ο έλεγχος και αν δεν έχει γίνει σωστά, πάει στο δικαστήριο εν συνεχεία, το ρίχνει με και τον ίδιο τρόπο, κύριε Βορύδη. Για λόγους λοιπόν πολιτικού εντυπωσιασμού. Με τον ίδιο τρόπο, το είπατε. Με τον ίδιο τρόπο όμως, με τον ίδιο τρόπο, και το να υιοθετείτε ευθύς εξ αρχής και από την πρώτη στιγμή το θέμα ότι ο Φλαμπουράρης κάτι έχει κάνει, είναι αντίστοιχο με αυτό που τον κατηγορείτε. Η Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε πολύ, να διαβάσετε τις ανακοινώσεις. Διότι το μόνο το οποίο λέει. Όταν λέει ο Μαϊμαράκης ότι θα κουμπίσει η δική σου λίστα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία τώρα να επιχειρείτε τέτοιου είδους συμψηφισμό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Όταν λέει ο αρχηγός σας ότι θα μπορούσα και εγώ να το βάλω σε λοιπόν, η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ έχει ταλαιπωρήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη. Υπό την έννοια λοιπόν ότι πρέπει κάποιο και δει. Βρήκατε ισοδύναμο τώρα, ας πούμε. Δεν είναι το ίδιο. Ένας επιχειρηματίας ο οποίος πρέπει να ελεγχθεί φορολογικά για τυχόν φοροδιαφυγή, γιατί βρίσκεται στη λίστα Λαγκάρντ, ή ένα φυσικό πρόσωπο, μη επιχειρηματίας ή οποιοδήποτε, και προφανώς δεν είναι το ίδιο κάποιος πολιτικός για τον οποίο εγείρεται ένα ζήτημα. Πείτε το, λοιπόν. Επιτρέψτε μου, εγείρεται ένα ζήτημα. Ο πολιτικός οφείλει να δώσει απαντήσεις και να τις δώσει άμεσα, γιατί εκτίθεται σε δημόσια κρίση. Αυτό ζήτησε η Νέα Δημοκρατία. Είπαμε εμείς τίποτα περισσότερο πάνω σε αυτό. Αντιστοίχως θα έπρεπε να κάνετε το ίδιο και για τα πρόσωπα που είναι στο κόμμα σας και είναι στη λίστα Λαγκάρντ. Με συγχωρείτε τώρα. Έτσι δεν είναι. Κάτι το οποίο εγώ δεν ήθελα να πω σε αυτό. Αλλά επειδή έχω σε αυτό το σημείο. Θα το πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακούστε τώρα κάτι. Γιατί ανοίγει τώρα μια συζήτηση. Παραδείγματος χάρη για τον κύριο Φλαμπουράρη.
Δηλαδή ο κύριος Λαμπουράρης, εγώ πρέπει τώρα να πιστέψω, γιατί πρώτα είδα αυτά που προσεκόμισε, ότι μόλις έγινε υπουργός, από πίσω είχε έναν κύριο, ο οποίος του έδωσε ένα 150, ήταν έτοιμος να αγοράσει τις μετοχές, 1.150.000. Ήταν έτοιμος να αγοράσει τις μετοχές με την υπουργοποίηση, έκανε τη μεταβίβαση και επομένως ότι όλο αυτό είναι τακτικό. Και ότι αυτό δεν αφήνει το ενδεχόμενο να παραμένει να υπάρχουν συμφέροντα πραγματικά μέσα στη συγκεκριμένη εταιρεία. Εγώ λοιπόν δεν την ανοίγω αυτή την κουβέντα, γιατί αυτή είναι μια άχαρη κουβέντα. Πώς θα την ανοίγω, δεν την ανοίγω, γιατί είναι μια άχαρη κουβέντα. Και γιατί δεν είναι δική μου δουλειά. Και γιατί δεν με ενδιαφέρει σε τελευταία ανάλυση αυτό το πράγμα. Ας πάει ο εισαγγελέας να κάτσει να δει τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Και να δώσει εκεί. Να σα πω, καταλαβαίνετε βέβαια όμως ότι και μόνο η συζήτηση για αυτά τα θέματα. Μα εσείς τι κάνατε συζήτηση. Όχι, άλλο λέω. Και αυτά αφορούν και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε αντίστοιχες περιπτώσεις ακρίτως. Πολλές φορές αναφέρεται στο θέμα. Μα εμείς σηκώσαμε το θέμα Πλαμπουράρη. Και μόνο η συζήτηση είναι θέμα. Κύριε Κονομέα, δεν το καταλαβαίνω στον ψηφισμό. Εμείς το σηκώσαμε το θέμα Πλαμπουράρη. Έγινε ένα δημοσίευμα μια εφημερίδα. Εκλήθη ο συγκεκριμένος. Μα δεν το σηκώσατε εσείς. Σχεδόν το ίδιο θέμα. Ναι, αλλά με συγχωρείτε. Το σποτ έχει τον Παπασταύρου, ξαναλέω, και τον Κεφαλογιάννη. Ποιος είναι εκείνος που κάνει πόλεμο λάσπης? Ο κύριος Καμένος από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκείνο το οποίο κάνει είναι να εκτοξεύει λάσπη. Κατηγόρησε. Τι του λες τώρα του Παπά για τον Καμένο? Τι του λέω εγώ για τον Καμένο? Δεν τον νοιάζει το από την πολιτική. Εννοείται δηλαδή ότι δεν έχουν. Εντάξει, το σχολείο είναι στα πλαίσια του. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, δεν έχουμε επαφή. Ναι, ακούσα από την πορεία και τον κύριο Μημαράκη στο debate. Τέλος πάντων, νομίζω. Ερώτηση τελευταία, γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Κύριε Παπά, επειδή έχετε κάνει αυτοκριτική, επειδή λέτε για λάθη εύκολα, χωρίς ταμπού, ας πούμε, για αυτά, γιατί ο κόσμος θα σας ξαναεμπιστευτεί? Γιατί τι του εγγυάτε ότι δεν θα ξανακάνετε τα ίδια λάθη και χειρότερα? Τα λάθη είναι και εμπειρία, ξέρετε. Και όταν τα αναγνωρίζεις, σημαίνει ότι είσαι σε θέση να μην τα επαναλάβεις. Να μας εμπιστευτεί ακριβώς διότι πολιτευτεί. Ποιο λάθος δεν θα κάνετε? Θα σας κάνω δύσκολη ερώτηση τώρα. Όχι, μην γελάς. Υπήρχε. Θα σας πω, δεν αποφεύγω τίποτα εγώ. Ποιο λάθος? Από ποιο λάθος διδαχτήκατε? Υπήρχαν επιλογές προσώπων οι οποίες θα έπρεπε να έχουν γίνει πιο προσεκτικά. Αλλά θα μου επιτρέψετε να μείνω εδώ τώρα, διότι. Ναι, καλά, δεν σας ρωτήσω. Καταλαβαίνουμε. Δύο μέρες πριν τις εκλογές. Θα αλλάξετε τα κριτήριά σας στην επιλογή προσώπων? Ακούστε να δείτε. Γιατί να μας επιλέξει ο κόσμος? Και ο κόσμος, ειδικά που αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει το ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη κάλπη και αυτή τη στιγμή στέκεται αναποφάσιστος. Να δει με ψυχραιμία τα πεπραγμένα μας, να κοιτάξει πάνω στα ανοιχτά ζητήματα και να σκεφτεί ποια είναι η επιλογή η οποία θα βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας με το παλιό πολιτικό σύστημα, το οποίο βρίσκει μια δεύτερη ευκαιρία αυτή τη στιγμή να δώσει ανάσες στο σενάριο της αριστερής παρένθεσης. Δεν θα επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Ξέρω ότι υπάρχει και στα μυαλά ορισμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το σενάριο της δεύτερης αριστερής παρένθεσης. Δεν θα επιβεβαιωθεί ούτε της πρώτης. Υπάρχει επ' αυτού ερώτηση. Επειδή είχατε κάποιο τρόπο να λειτουργεί το κόμμα σας και το κυβερνητικό σχήμα και αυτό δημιούργησε πρόβλημα. Μας πήγε σε εκλογές. Φύγανε μια τριανταριά από εσάς σε κάποια δύσκολα μέτρα. Θα αλλάξει τώρα ο τρόπος λειτουργίας σας, δηλαδή εφ' εξής βουλευτής, ο οποίος θα καταψηφίσει βασικό νομοσχέδιο, θα φεύγει? Μα αυτό ήδη συνέβη, δεν είναι κάτι καινούργιο. Και αυτό, ακούστε, μισό λεπτό. Να το ξέρω άλλος, ότι ακούστε, μπορεί να λέει παρόν και να μην τρέχει τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Είναι σαφές ότι η συμφωνία η οποία υπάρχει στο τραπέζι δεσμεύει τους υποψηφίους μας. Έτσι, θα εφαρμοστεί και εμείς θα διεκδικήσουμε στα πεδία που είχα την ευκαιρία πιο πριν να αναλύσω τα μέτρα και τις ρυθμίσεις υπέρ της κοινωνίας. Να σας πω, οδηγείτε μηχανή? Ανεβαίνω, κράνος πάντα. Προχτές, με κράνος πάντα. Επειδή και εγώ θέλω να φοράω κράνο, γιατί έχω το ελάττωμα και δεν φόραγα τόσο καιρό, πήγα σε ένα μαγαζί να πάρω μια ζελατίνη μπροστά για αυτό. Δεν είχε, διότι τα capital controls έχουν δημιουργήσει τρομακτική αναστάτωση σε όλο το εμπόριο και σε όλα τα μαγαζιά. Ναι, μισό λεπτό όμως τώρα. Πότε θα λυθεί αυτό το πρόβλημα? Νομίζω ότι αμέσως μετά τις εκλογές και πάρα πολύ γρήγορα, σταδιακά θα αρχίσουμε να επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Διότι υπάρχει μια πλήρη διάλυση. Όχι. Μην το λέτε αυτό, σας παρακαλώ. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα, είναι σαφές ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν και παρελκόμενα, ας πούμε, τα οποία είχαν μια θετική επίδραση. Όπως το γεγονός ότι πάρα πολλοί κόσμοι. Ξεκίνησε και χρησιμοποιεί τις κάρτες. Αυτό είναι μια πολύ καλή συνήθεια. Αυτό είναι μια πολύ καλή συνήθεια, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να διευρύνουμε. Γιατί πρέπει να σας εμπιστευτεί ο κόσμος? Εσείς έχετε δοκιμαστεί και όλες πολλά. Οι καινούργοι θα είστε ή παλιοί. Αν κερδίσετε. Εσείς έχετε δοκιμαστεί και πολλά χρόνια. Αυτό είναι βασικό θέμα. Με το προηγούμενο πρόγραμμα και τα προηγούμενα ψηφοδέλτια. Τα άτομα, λέω, οι άνθρωποι. Λοιπόν. Οι παλιοί ή οι καινούργοι θα είναι.
Τι παλιοί ή καινούργιοι, δηλαδή τι εννοεί, το ότι σε ένα μήνα έχουμε υποστήριξη και μετάλλαξη και εμφανίστη κάτι άλλο στη ζωή μας. Προφανώς τα πρόσωπα και η Νέα Δημοκρατία έχει μια αμυδρά ελπίδα ότι βγάλετε κάποια συμπεράσματα από την ΕΤΑ του Γενάρη. Ναι, ναι. Τα συμπεράσματα. Η εμπειρία είναι το άθροισμα των λαθών που θα έλεγε και ο κύριος Παπάς. Τα συμπεράσματα από τον Ιανουάριο είναι ότι τον Ιανουάριο συνεκρίθησαν κυβερνητικά πεπραγμένα μια κυβέρνηση που έκανε δημοσιονομική προσαρμογή επιτυχώς για 2,5 χρόνια με μυθεύματα, με αφηγήματα όπως είναι λίγο του Συρμού. Τώρα πια δεν έχουμε αυτό. Τώρα έχουμε σύγκριση της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με την 7η διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Επιτέλους το ακούω. Διότι εσείς θέλατε να βγάλετε τις εκλογές συγκρίνοντας εμάς με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Διακυβέρνηση με διακυβέρνηση. Και χαίρομαι, θέλω να το ξαναπώ αυτό. Διότι νομίζω στην παρούσα συζήτηση. Στην παρούσα συζήτηση. Ούτε στο ψωμί του, γιατί πήγε καλά η διακυβέρνησή του, κύριε Καμπουράκη. Γιατί, συγγνώμη, πήγε καλά, έτσι. Γιατί ήταν συνεπή προεκλογική του δεσμεύση. Συγγνώμη. Ναι. Γιατί γύρισαν τη χώρα σε ύφεση, πολύ επιτυχώς. Γιατί κλείσαν τις τράπεζες, πολύ επιτυχώς. Γιατί γύρισαν στα ελλείμματα, πολύ επιτυχώς. Γιατί η διαπραγμάτευση έγινε και από εκεί που ήταν να μην έχουμε μνημόνιο, έχουμε 12 δις μέτρα και 45 δις επιβάρυνση στο χρέος. Πολύ επιτυχώς. Και μου λέτε εσείς ότι η σύγκριση τους ευνοεί. Μην εξεγείρεστε, γιατί ωραιότατο, ωραιότατο. Μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλο αυτό. Και αλλού πουθενά. Με αυτό το οποίο κάνατε και μου λέτε τώρα, έτσι απαθώς είπε ο κ. Παπάς. Όχι, δεν είναι καθόλου απαθώς. Απλά δεν εξεγείρομαι. Τι να κάνουμε. Λέει, τώρα τι να κάνουμε. Εντάξει. Θα παραμείνουν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι. Και να σας κάνω και μια πρόβλεψη. Εάν να χτυπήσω ξύλο υπάρξει ευδοκίμηση των προσδοκιών του κυρίου Παπά και έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, εν όψη των όλων όσων έχει πει, εν όψη των 53, ναι, εν όψη το ότι δεν θέλουμε και δεν μας αρέσει αυτό που έχουμε υπογράψει, αυτό που φέραμε ήταν προϊόν εκβιασμού, θα αρχίσει ένας καινούριος κύκλος δίθεν σκληράς διαπραγματεύσεως. Γιατί πάλι θα έχουν πολιτικό ζήτημα και δεν μπορούν να το περάσουν. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω για τις εκλογές. Yeah. Εγώ δεν λέω για εκλογές, γιατί ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη αριστερή παρένθεση έχει πει η Νέα Δημοκρατία. Τι θα γίνει όμως. Ξέρετε ότι πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει ανάπτυξη οικονομίας. Yeah. Υπάρχει ανάπτυξη οικονομίας με κεφαλαιακούς ελέγχους πουθενά στον κόσμο. Okay. Πουθενά. Για να έρθουν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι πρέπει να γίνει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Για να γίνει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δεν υπάρχουν και λεφτά στις τράπεζες. Πρέπει να υπάρχουν λεφτά. Για να υπάρξουν λεφτά πρέπει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Λοιπόν, όσο καθυστερούμε και υπονομεύουμε στην πραγματικότητα την εξέλιξη αυτή, τόσο βυθίζουμε την οικονομία στην ύφεση. Η δεύτερη ευκαιρία δικαιολογείται σε κάποιον που αστόχησε. Όχι σε κάποιον ο οποίος τα ήξερε όλα. Αποφάσισε για ιδεολογικούς λόγους να τα παραγνωρίσει και μας έστειλε το λογαριασμό. Νομίζω, τελευταία κουβέντα, αν είναι δυνατόν λίγο με ψηλούς τόνους για να μην πει τηλεθέαση. Μπορούμε να λέμε πράγματα έντονα και εμφατικά χωρίς να σκόνουμε τους τόνους, νομίζω. Αλλά η Νέα Δημοκρατία απέτυχε στη βασική της επιδίωξη να διαβεί αυτή την προεκλογική περίοδο συγκρίνοντας όσα θα θέλαμε εμείς να πετύχουμε και όσα καταφέραμε από αυτά να πετύχουμε στη διάρκεια της εξάμηνης διακυβέρνησής μας. Ο κόσμος. Είναι σαφές και από την παρούσα συζήτηση, έχει μπροστά του και τα πεπραγμένα και τις δεσμεύσεις και τις ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες και στοχεύσεις της Νέας Δημοκρατίας όπως διατύπωσε ο κύριος Βορύδης και μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Κρίνει. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Πάμε.